με πρόσχημα το ιδιοκτησιακό καθεστώ σε κομμάτια γη εντό τη νεκρή ζώνη, το ψευδοκράτο δημιούργησε την ένταση στην Πύλα και η Ουνφική επαναγκάστηκε να ζητήσει τη διακοπή των εργασιών ώστε να εξετάσει αυτάρα τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, οι οποίες συνάδουν με τη στάση του κατοχικού καθεστώτος να βρίσκει πάντα ένα πρόβλημα για κάθε λύση. These hiccups are normal. It's always a challenge to implement agreements. I'm confident we'll be back on track. Η ένταση στην περιοχή εξαλείφθηκε, όπως φαίνεται, μέχρι την επόμενη φορά που θα τεθεί ένα νέο πρόσχημα από πλευράς ψευδοκράτους, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί στην νεκρή ζώνη παράνομα το τουρκικό φυλάκιο. If Greek Cypriots and Turkish Cypriots can find common ground on such a tricky and sensitive issue, I see this as a hopeful sign that other difficult issues could be approached with the same constructive attitude. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πάντως διαμηνύει πως δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εργασία δεν περιλαμβάνεται στις πρόνοιες της συναντήληψης. Αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να διασφαλίσει ότι θα μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες και ότι θα μπορεί να εκπληρωθεί η συναντήληψη στο σύνολό της. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να πιέζει τόσο τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ όσο και τα κατεχόμενα, ώστε και στο έτερο σημείο, στο οποίο θεωρητικά επιτεύχθηκε στην αντίληψη αυτό του απεσταλμένου, να γίνει το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. There appears to be consensus around the appointment of a United Nations envoy for Cyprus, someone to work with the parties on a dedicated basis on the Cyprus issue. Αναμένουμε και από την άλλη πλευρά να κάνει αποδεκτή την προσωπικότητα που ο Γενικός Γραμματέας έχει εισηγηθεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ερσιντατάρ προετοιμάζεται για ένα νέο σοου προώθησης της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, αυτή τη φορά στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προσκλήθηκε και θα παραστεί ως παρατηρητής στη Σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας. Πριν αναχωρήσει από τα κατεχόμενα, επανέλαβε πως δεν θα υπάρξει συμφωνία για ομοσπονδιακή λύση και δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση πριν από την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας.